Πάμε στο νούμερο 4 και εκεί θα συναντήσουμε τον Ντόντα. Μιράντα. Τον Μιράντα, τον Αλβάρο. Αλβάρο, τη Μιράντα Νέτο. Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, παντρεύτηκε με την Ντενίζ εκεί και τι έκανε. Τι. Το σκυλί του Αγαρίνο, συγγνώμη κιόλας. Έστω, Γιώργο μου. Την ημέρα των γενεθλίων της Αθηνάς, 29 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος η γυναίκα του και την ημέρα των γενεθλίων. Για να την πικάρει, Την πικάρει, λέει, γιατί είναι κόντρα. Άκου εδώ. Άκου το. Είναι σαν εκδίκηση εμένα, μου φαίνεται όλο αυτό. Πάρα πολύ εκδικητικό. Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος, και δεν το λέω στη νέα νύφη, δεν έχει... Κοίτα, κοίτα, το βλέμμα του, δεν μπορώ. Το βλέμμα του είναι και του Ντόντα, είναι και του Μιράντα. Ναι, πώς. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχει και μια διαμάχη τώρα, ξέρετε, εκεί με τα άλογα και με αυτά. Άλογα με κάποια εκατομμύρια, με κάποιες διατροφές. Πραγματικά, κατίνα και να είσαι, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι αυτή η γυναίκα είναι σε μια ευαίσθητη ψυχολογία. Και είναι και λίγο σαν να της το χτυπάει. Γιατί τόσο καιρό δεν είχαν κάνει μαζί κάτι όσο ήταν παντρεμένοι. Και τώρα είναι λίγο σαν να της το ρίχνει. Ο άνθρωπος εδώ λείπανα, πώς λένε, αυτό ή λίγο για ευρωνικό. Τα έχει κάνει όλα η νύφη, δεν προλαβαίνει ο καπνός. Ναι, δεν πρόλαβε, έχει πάρει το υλικό η νύφη, νταμιτζάνα, δεν βλέπεις. Τι της έκανε της Αθηνάς. Πόσο χρονών είναι ο Αλβάρο. Είναι, πεντάζεται. Δεν είναι. Εγώ θα πω 60 για να τον πικάρω. 60 πατημένος. Το θυμάμαι μικρό που έκανα εγώ τα ρεπορτάζ τότε με την Ωνάς και τα λοιπά. Τα ήμουνα... Πού ήσουν εσύ με τα σορτσάκια σου. Με τα Port Bebé έκανα τα ρεπορτάζ. Εσύ με τα Port Bebé. Παιδί θαύμα σου λέει.